Δίπλα στον υδατοφράχτη Καλοπαναγιώτη, ανάμεσα στα ψηλά δέντρα, βρίσκεται ο ερευνητικός σταθμός υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Αποτελεί τη μοναδική υποδομή για τη διαχείριση των εσωτερικών υδάτων για ερασιτεχνική αλιεία. Μία από τις κύριες δραστηριότητες της μονάδας αποτελεί η τεχνητή αναπαραγωγή υπέστροφας και εμπλουτισμό των υδάτων για ερασιτεχνική αλιεία αλλά και για προμήθεια των ιδιωτικών μονάδων εκτροφής. Τα ψάρια στην ηλικία των 2 χρόνων περίπου είναι όρημα για να κάνουν την πρώτη τους αναπαραγωγή. Οπότε όταν φτάσουμε σε αυτή την ηλικία γίνεται πρώτα μια διαλογή των ψαριών τα οποία είναι έτοιμα για να γεννήσουν. Τα ξεχωρίζουμε από τα άλλα ψάρια και ξεκινάει η διαδικασία της γονιμοποίησης. Αρχικά τα θηλυκά ψάρια τοποθετούνται σε μια λεκάνη με νερό και αναισθητικό για να ηρεμήσουν και να κοιμηθούν, ώστε η διαδικασία να είναι πιο εύκολη και να μην υπάρξει ταλαιπωρία για την υπέστροφα. Η γονιμοποίηση γίνεται με μια μάλαξη στην κοιλιά του ψαριού, συνεχόμενη, ώστε να φύγουν όλα τα αυγά από την κοιλιά του ψαριού και να τα μαζέψουν σε μια κούπα. Όταν τελειώσουμε, το ψάρι θα επιστρέψει στην δεξαμενή, θα ξυπνήσει και στη συνέχεια, αφού επανέλθει στην καλωρική της κατάσταση, θα πάει μέσα στους υδατοφράχτες. Οι λειτουργοί ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τα αρσενικά ψάρια, με στόχο να μαζέψουν το σπέρμα από τις πέστροφες και να γίνει η μίξη του με τα αυγά. Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται λίγο αργότερα στα κολαπτήρια. Βάζουμε νερό στα αυγά. Ο λόγος που γίνεται να γίνει ενεργοποίηση του σπέρματος. Τώρα το σπέρμα αρχίζει να ενεργοποιείται και θα πάει να μπει μέσα στο άριο, μέσα στο αυγό και να κάνει την γονιμοποίηση. Θα τα αφήσουμε γύρω στα 10 με 15 λεπτά σε ηρεμία για να γίνει η διαδικασία της αναπαραγωγής. Τα αυγά τα οποία έχουν γονιμοποιηθεί σήμερα αναμένεται να εκκολαπτούν σε 40 ημέρες. Ο λεκυθικός σάκος είναι ο κρόκος του αυγού που ξέρει ο κόσμος. Είναι γεμάτο πρωτεΐνη. Αυτό το ψάρι θα απορροφήσει όλες αυτές τις πρωτεΐνες για να μεγαλώσει. Όταν την απορροφήσει όλων των λεκυθικών σάκων, τότε το ψάρι θα αρχίσει να κολυμπάει και να ψάχνει φαγητό στο περιβάλλον του. Και ξεκινάμε τότε να τα ταΐζουμε. Σταδιακά θα τα μεγαλώσουμε. Το ποσοστό επιβίωσης τους υπερβαίνει το 80%. Η θερμοκρασία του νερού παίζει καθοριστικό ρόλο στη γονιμοποίηση και την εκόλαψη των αυγών πέστροφας. Είναι ψάρι το ψηλό βουνό, οπότε χρειάζεται χαμηλές θερμοκρασίες για να οριμάσει τα αυγά και ταυτόχρονα να οριμάσουν και οι γονάδες του αρσενικού ψαριού για να αφήσουν σπέρμα. Φέτος είναι λίγα και τα θηλυκά ψάρια, αλλά είναι και τα αρσενικά μας λίγα, με σχετικά αδύνατο σπέρμα σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Η τεχνητή γονιμοποίηση των αυγών της πέστροφας σε συνθήκες αιχμαλωσίας είναι μονόδρομος, καθώς στις δεξαμενές δεν υπάρχουν οι φυσικές και οι κατάλληλες συνθήκες για αναπαραγωγή. Στη φύση, για παράδειγμα, η πέστροφα θα ανεβεί ψηλά εκεί που είναι τα κρυά, τα νερά που λιώνουν από τα χιόνια και είναι οι πηγές. Θα βρουν πετρώδες έδαφος, το οποίο θα πάνε πάνω του, θα τρίψουν τις υγιές τους για να βγάλουν τα αυγά, θα πάει μετά το αρσενικό από πάνω, θα κάνει την γονιμοποίηση με το σπέρμα. Σε συνθήκες εχμαλωσίας πρέπει να γίνει τεχνική, διότι αν τα αφήσουμε στις δεξαμενές, καταρχήν δεν θα κάνουν αναπαραγωγή από μόνα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι υδατοφράχτες εμπλουτίζονται ετησίως με 20.000 περίπου μικρές πέστροφες. Την ίδια ώρα, ο ερευνητικός σταθμός υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού επικεντρώνεται και στην πειραματική εκτροφή και αναπαραγωγή οξύριχου. Αυτός είναι ένας οξύριχος με αλπινισμό. Ακόμη ένας σημαντικός ρόλος του σταθμού είναι η διατήρηση μητρικών αποθεμάτων των ειδών κυπρίνου, γατόψαρου, κοκκινόφτερας, τίγκας και χρυσόψαρου, όπου κατά τις περιόδους ανομβρίας ή συντήρησης των υδατοφραχτών, όπου η στάθμη του νερού κατεβαίνει αρκετά χαμηλά, έχουμε αρκετούς θανάτους ψαριών. Και επομένως με τα αποθέματα που διατηρούμε εδώ στο σταθμό εμπλουτίζουμε τους υδατοφράχτες έτσι ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητα. Ο ερευνητικός σταθμός στον Καλοπαναγιώτη ιδρύθηκε το 1969.